I was sitting there, and suddenly, you know, we feel the floor like shaking, and I got like 20 bottles of vodka, you know, bam, on me, and then like the electricity, it gets dark, you know, on the whole street. Everyone was like running to the beach. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός ανθρώπου που μιλά αποκλειστικά στον Άλφα για τις στιγμές που έζησε. Όταν τα Ρίχτερ χτύπησαν την Κο και είδε μπροστά στα μάτια του να καταραίει ο τείχος του νυχτερινού μαγαζιού και να καταπλακώνει τους δύο άνδρες, είναι εργαζόμενος στο διπλανό μπαρ. And then I came here, you know, I see like four or five guys here. One guy, you know, he cut his leg off. And one guy, he was dead, so I took my shirt off. And I put my shirt on his head. And then we ran. Το συγκεκριμένο μπαρ πρόκειται για ένα από τα πιο παλιά διατηρητέα κτίρια του νησιού από το 1930. Εδώ το βλέπετε σε παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Ένα από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά μαγαζιά, το οποίο καθημερινά γέμιζε ασφυκτικά. Ιδιαίτερα διαφημισμένο σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα καταστράφηκε. Η ώρα ήταν 1:30. Ο κόσμος εδώ διασκέδαζε σε αυτό το μικρό μπαράκι. Οι δύο άτυχοι τουρίστες καταπλακώθηκαν σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Τραπέζια, καρέκλες, πέτρες, μπάζα, όλα μια άμορφη μάζα. Και τα διπλανά μπαρ όμως υπέστησαν ζημιές. Έχουν σπάσει μπουκάλια, ποτήρια, φλιτζάνες, τηλεοράσεις. Το ατύχημα αυτό με τα δύο παιδιά έγινε μέσα στα μπαράκια. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Γιατί έγινε και διακοπή ρεύματος, μετά δεν είχαμε ούτε νερό ούτε ρεύμα να ακούς φωνές από παντού. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και την ημέρα, άνδρες από την ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών με εκπαιδευμένα σκυλιά έλεγχαν τον χώρο, ο οποίος έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να πλησιάσει, ούτε και στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Είναι μια περιοχή η οποία έχει διατηρητέα κτίρια. Δεν υπήρχε δόμηση όπως τα σύγχρονα κτίρια. Το πρωί μπουλντόζες προσπαθούν να απομακρύνουν τα χαλάσματα για να ανοίξει ο δρόμος αλλά και τα πλακόστρωτα σοκάκια.